βλέπω μια συνταγή που κατέβασα από το ίντερνετ. Ναι. Και η αναλογία του είναι το συγκεκριμένο με βιολογικό ελαιόλαδο, δεν μπορεί να βάλεις ό,τι λάδι θέλεις, και τηγανόλαδα. Ένα κιλό καυστική σόδα, 3 κιλά νερό, 6 κιλά λάδι. Ανακατεύουμε τη σόδα, βάζουμε το νεράκι, ρίχνουμε τη σόδα σιγά σιγά και την ανακατεύουμε. Την αφήνουμε να έρθει στην ίδια θερμοκρασία με το λάδι, θερμοκρασία δωματίου, και τα αναμειγνύουμε. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί η σόδα είναι χημικό, είναι καυστικό. Θέλει γαντάκια, θέλει γυαλιά, μέτρα προστασίας τέλος πάντων, για να μην καείς, προσέχεις να μην χτυπήσεις, να μην έχεις τέτοια θέματα. Και ανακατεύεις. Τα αφήνεις και σε 2 μήνες, πρέπει να μην να σταθεροποιηθεί το μείγμα, σε 2 μήνες το χρησιμοποιείς. Το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις από την πρώτη μέρα, όχι για όλες τις κρίσεις. Το μείγμα το βάζεις σε κάποιες φόρμες για να γίνει. Αν θέλεις, το βάζεις σε κάποιες φόρμες. Αν θέλεις, φτιάχνεις ένα μεγάλο καλούπι τελεφώνου για τη συγκεκριμένη αναλογία, ρε παιδάκι μου. Φτιάχνεις ένα καλούπι 50 επί 40 επί 20 ξύλινο. Δεν χρησιμοποιείς τον ανακάτωμα μεταλλικά σκεύη ή ξύλινο και στη σόδα και γιατί στο... όχι. Γιατί αντιδρά το μέταλλο με το, το οξύ της σόδας τέλος πάντων και δεν, δεν αφρίζει το σαπούνι, έχει διάφορα θέματα. Προσθέτεις ό,τι θέλεις από τα υπόλοιπα. Μυρωδικά. Μυρωδικά. Τα προσθέτεις από τη στιγμή που θα αρχίσει να αναμειγνύει τη σόδα, την καυστική σόδα, το νερό με το λάδι και αρχίζει να πίζει. Έτσι τότε προσθέτεις και τα μυρωδικά. Αυτό είναι βάλσαμο. Είναι για πόνο. Βάμα το δέντρο, λίβανο, ναι, βασικό. Α, είναι. Όχι, αυτό είναι βάμα, ναι. Είναι για κρυώματα. Αυτό είναι βάλσα. Τώρα θα πάρω το τηλέφωνο. 7,5 μπορεί να κάνει πιο τα πράγματα. Εσύ εδώ τι είναι. Θα καταφέρεις. Δεν βγαίνει. Πού βρίσκεται η ιστορία ελληνικό αεροδρόμιο και τα λοιπά, αξιοποίηση? Ναι, προσωπικά φαίνεται ότι έχει παγώσει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα αν έχει να κάνει αυτό με το ότι οι επενδυτές δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτά που προσφέρονται ή θεωρούν ότι η επένδυση μπορεί να μην έχει απόσβεση για αυτούς, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα έχει παγώσει, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει ακουστεί τίποτα από το τελευταίο διάστημα. Αρκετό διάστημα μάλιστα. Πάντως αυτό που σταθερά υπάρχει είναι μια προσπάθεια ενημέρωση του κόσμου. Δεν το αφήνουμε δηλαδή σαν επίπεδο ενημέρωση. Δεν εφησυχαζόμαστε ότι πάγωσε και δεν συμβαίνει τίποτα. Συνεχίζονται κάποιες δραστηριότητες όπως ο Λεώνας και η περιποίησή του. Έτσι. Ο Αγρός, οτιδήποτε άλλο, όπως αυτή η προσπάθεια εδώ πέρα, στον χώρο αυτό. Και ελπίζουμε να έχει ευτυχή κατάληξη όλο το εγχείρημα. Πάντως σίγουρα θέλει ενημέρωση και γρήγορση. Ναι, και είναι και λίγο άκυρο σε καθεστώς ύφεσης να λέμε ότι θα γίνουν επενδύσεις, έτσι. Είναι κάπως λίγο άκυρο. Δεν το λέμε εμείς. Ακούγεται άκυρο, αλλά... Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ καλό φιλέτο, είναι γνωστό αυτό, έτσι. Ναι. Δεν το ξεχνάμε. Η γυναίκα μου είναι από τη Χαλκιδική και εγώ έχω δει το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο με τρομοκρατεί, εάν πραγματικά βγουν αληθινά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Χαλκιδική. Αν δούμε κάποια νούμερα, νομίζω ότι θα προβληματίσουν τον κάθε Έλληνα, γιατί δεν είναι το πρόβλημα της Χαλκιδικής, είναι πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, 4-6 τόνους εκρηκτικά την ημέρα σε αυτή την ανοιχτή εξόρυξη η οποία πρόκειται να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι από 2 μέχρι 4
μέχρι 3 τόνους ωριέως θα είναι η σκόνη η οποία θα σηκώνεται από το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο χρυσός ο οποίος πρόκειται να πάρουν είναι ελάχιστος, γιατί μιλάμε για 0,5 έως 0,8 γραμμάρια ανακυβικό μεταλλεύματος. Παράλληλα, η εξόρυξη η οποία πρόκειται να γίνει είναι μια υπερεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, θα λέγαμε, εκεί, γιατί εάν μέσα σε 2.500 χρόνια έχουν δουλευτεί 33 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος, στα επόμενα 25 χρόνια πρόκειται να γίνει μια εξόρυξη για 380 εκατομμύρια τόνους. Και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι τρομακτικό. Δηλαδή, η πίσω αυλή σας όλα αυτά, έτσι. Δεν είναι η πίσω αυλή μας, είναι η πίσω αυλή της Αθήνας. Δηλαδή αν... Και της Θεσσαλονίκης. Όχι, μιλάμε για την Αθήνα. Η Αθήνα είναι πολύ πιο μακριά. Αν υπολογίσουμε ότι η σκόνη από τη Σαχάρα φεύγει και φτάνει στην Ελλάδα, πόσο μάλλον από Χαλκιδική να έρθει η σκόνη εδώ, όταν θα υπάρχει αυτό το, δηλαδή αυτή η βία, θα λέγαμε, η δημιουργία της θα γίνεται σε κρίξεις που φυσικά δεν πρόκειται να μείνει ούτε ζώο αλλά ούτε και φυτό, γιατί τα, και τα φυτά ακόμα θα πάθουν ασφυξία από τη σκόνη η οποία θα τα κλείσει. Η τρομοκρατία στους κατοίκους, η τρομοκρατία είναι φοβερή, καθημερινά υπάρχουν νέες κλήσεις για απολογία και από την άλλη πλευρά το έχουν συνταυτίσει με τον άλλο πόλο της Χρυσής Αυγής, τρομοκρατία η Χρυσή Αυγή, τρομοκρατία οι κάτοικοι της Καλλικυρικής, οι οποίοι είναι ο γείτονας, ο δικός μας, ο διπλανός μας, δεν έχει να κάνει, μιλάμε για οικογενειάρχες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά, οι οποίοι έχουν ζήσει σε ένα χώρο και έρχεται μια υποτιθέμενη επένδυση, η οποία δεν έχει να κάνει με επένδυση φυσικά, και αν υπολογίσουμε ότι 317.000 στρέμματα ξεπουλήθηκαν για 11 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει εδώ στην Γλυφάδα το 1 τέταρτο ενός τετραγώνου έχει αυτή την αξία σε κατοικίες. Λοιπόν, σχετικά με τις διώξεις, ποιοι είναι αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί που υπογράφουν αυτά τα χαρτιά και τραβάνε τον κόσμο στα κρατητήρια? Έχουν ονοματεπώνυμο, τους ξέρετε, εμφανίζονται? Δημόσιοι λειτουργοί, κοίταξε, αν θα υπολογίσουμε ότι σήμερα αυτή την εταιρεία, την Ελληνικός Χρυσός, την προστατεύουν η αστυνομία, τα ΜΑΤ και ούτω καθεξής, βρίσκονται εκεί σε μόνιμη βάση. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι οποίοι προστάζουν και διατάζουν και αυτές τις διώξεις. Γιατί αυτές τις διώξεις γίνονται για τρομοκρατία, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, και γίνονται κατά δεύτερο λόγο και για να μην έχει χρόνο ο κάτοικος από εκεί να οργανωθεί και να κάνει την αντίστασή του ενδεχομένως πιο ουσιαστική. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομοκρατία. Ο κόσμος φοβάται και παρόλα τα αυτά ο αγώνας είναι συνεχής και έντονος. Πάντως δεν θα είναι εύκολο για αυτούς αν εκτίθονται τα ονόματά τους. Έτσι, γιατί αστυνομία, δικαιοσύνη, δήμος δεν λέει τίποτα. Είναι ανεύθυνο, έτσι όπως ακούγεται. Σαφώς, δεν υπάρχουν, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν τις διώξεις οι οποίες γίνονται. Σήμερα όποιος δεν συμφωνεί με το συγκεκριμένο καθεστώς και με τις θέσεις είναι σε μια φάση ότι είναι κατά δύναμη, θα λέγαμε, και τρομοκράτηση. Μπορεί να ήταν προβοκάτσια εκείνο το επεισόδιο με τα οχήματα της Ελληνικός Χρυσός και τα λοιπά, που καήκανε και τα λοιπά. Δεν ήμουν εκεί για να μιλήσω και να πω τα πράγματα αντικειμενικά με τη δική μου προσωπική άποψη. Αυτά που γνωρίζω όμως είναι ότι μηχανήματα, αυτά πάντα με συζητήσεις με γνωστούς στην περιοχή, μηχανήματα τα οποία ήταν σε λειτουργία έφυγαν τις προηγούμενες μέρες, κατέβηκαν από το βουνό. Τα μηχανήματα τα οποία μείνανε εκεί ήταν τα παρακολουθισμένα, τα οποία αν και κάηκαν για κάποια στιγμή γύρω στις 3 η ώρα, η πυροσβεστική πήγε κατά τις 5.30-6 το πρωί, δεν ξέρω τι ώρα πήγε. Δηλαδή, και τα μαζέψανε σε χρόνο μηδέν, χωρίς να προλάβουν ακόμα να κάνουν και την αυτοψία που πρέπει να κάνει κανονικά η πυροσβεστική. Λοιπόν, αν όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι επικίνδυνα, δεν είναι πράγματα τα οποία μας δίνει στον καθένα μας να σκεφτόμαστε διάφορες καταστάσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Τι έχετε εδώ, τι ανταλλάσσετε?
Εμείς είμαστε ο Σκόρος που έχουμε ένα χώρο στα Εξάρχεια που κάνουμε ανταλλαγή ρούχων, βιβλίων, CD, DVD και μικροπράγματα. Ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ότι μπορεί ο καθένας να φέρει ό,τι του περισσεύει ή δεν το θέλει ή τέλος πάντων έχει μια σκέψη να το δώσει και να μην το κρατήσει και τον εαυτό του. Και από εκεί πέρα όποιος θέλει μπορεί να έρθει να πάρει ό,τι υπάρχει στο χώρο μέχρι κάποιο αριθμό κομματιών βεβαίως, χωρίς χρήματα. Και διεύθυνση. Ερεσού και Ζωτόγου Πηγής στα Εξάρχεια. Έλα, σε παρακαλώ, δεν έχω χρόνο να πέσει το πόδι μου. Είναι κολιέ το οποίο φτιάχνεται με την τεχνική του μακραμέ και έχει διάφορους κόμπους οι οποίοι αν είναι σύνθετοι μεταξύ τους βγαίνει πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο. Και με τι το ανταλλάσσεις αυτό στο ανταλλακτικό παζάρι? Δεν έχει τύχει ακόμα να το ανταλλάξουμε κάτι. Αυτό. Και αυτό έχει φτιάξει. Α, και αυτό. Japan is Europe. Why you came to Europe? Oh, because I was interested in previous Sweden. That's why I chose to be here. Υπάρχει μπριά. Υπάρχει σέσπουλα με κοτοκύθια, σαλάτα δηλαδή, υπάρχει στα λαχανικά, υπάρχει σαλάτα με ντομάτα και υπάρχει παντζάρια. Αυτές τις λίγες επιλογές. Όλο, να κάνω ένα πέρασμα. Όλοι σπατώσουν όπως είναι. Τίποτα βάλω, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το παρελόγικο. Αυτό εδώ πέρα είναι που θα το δούμε σαν μια γλάστρα, το οποίο το γεμίζουμε μέσα με χώμα. Ξεχνάμε λίγο το σαλίνα στη μέση για λιγάκι. Το γεμίζουμε χώμα και μέσα σε αυτές τις τρύπες τις ονομάζουμε μπαλκόνια. Το οποίο βάζουμε φυτά. Θα βάλουμε ντομάτες, κολοκύθια, βρόσιμα φυτά, ό,τι θέλουμε να φάμε. Αυτό τη μία πλευρά το βλέπει πιο πολύ ήλιος, την άλλη το βλέπει λιγότερο, δεν είναι σταθερό. Μπορεί να μπει σε μπαλκόνι, σε κήπο, σε ταράτσα. Τι γυρίζει δηλαδή. Δεν γυρίζει αυτό, είναι σταθερό. Οπότε ξέρουμε ότι πίσω πλευρά του παίρνουν φυτά τα οποία δεν χρειάζεται πολύ ήλιο. Αλλά μπορεί να βάλεις και πίσω ανακλαστήρα, εμείς έχουμε βάλει λουμινόμετρο για να σου δίνει περισσότερο φως εδώ. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το έχεις για να καλλιεργήσεις, να έχεις μέρος της τροφής σου. Δική σου πάντα είναι αυτή. Αυτό το βρήκαμε στο ίντερνετ και εμείς προσπαθούμε να το εξελίξουμε, κάνοντας το προσιτό και σε χρήματα θέλει κάποιος να το αγοράσει ή να το φτιάξει μόνος του. Αυτό δηλαδή εμείς λέμε πού είναι τα υλικά που μπορεί να προμηθευτεί, πώς θα το κάνει. Πλαστικό είναι. Αυτό είναι πλαστικό, είναι ειδικό πλαστικό που είναι για τρόφιμα. Το συγκεκριμένο έχει σαπούνι μέσα. Δεν έχει τοξικά για το τοξικά που θα μπουν μετά στην τροφή μας. Λοιπόν, συνεχεία για αυτό εδώ πέρα είναι ότι σε αυτό το σωλήνα μέσα βάζουμε οργανικά απορρίμματα. Φάγαμε μια μπανάνα, πετάμε την μπανανόφλουδα. Κόψαμε μια σαλάτα, πετάμε τις φλούδες. Και μέσα εδώ πέρα λοιπόν αυτό γίνεται κομποστοποίηση. Δηλαδή κομποστοποίηση, τι ξέρεις. Απευθείας στην παραγωγή δηλαδή. Ναι, αποδομούμε την βιομάζα σε τα συστατικά κατευθείαν που χρειάζεται το έδαφος. Αυτό το γεμίσμα, όταν γεμίσει μάλλον, θα μείνει κανένα δίμηνο έτσι, 2-3 μήνες, το ερευνούμε τώρα το μετράμε. Και στο τέλος ξεκριτώνουμε από κάτω αυτή την τάπα, ξεκριτώνουμε τώρα το έχουμε ανοιχτό τώρα.
σωλήνα εδώ. Ξεκινώνεις την τάμα με τη σωλήνα και παίρνεις το κομπός. Το κομπός τώρα έχει στην κορφή με κάποια τύματα. Κάτσε για να καταλάβω, είναι και γλάστρα και... Και κομπός μαζί, κάνει και τα δύο. Οπότε μπορείς να προσπαθούν να πετύχουμε αηφορία. Δηλαδή ότι αυτή η γλάστρα, το κομπός, ο παρελό, ο κήπος αυτός, ο παρελόγος, επάπειρον, ας πούμε. Θα σου βγάζει φυτά χωρίς να μείνει το χώμα αδρανή. Θα δούμε τουλάχιστον για πόσο καιρό μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί ίσως μετά το χώμα που πρέπει να το βάλουμε από πάνω. Ή μπορεί να χρειαστεί να το αναμίξουμε με κάποιο τρόπο. Να το βγάλει, να το... Ξεναγράφουμε τώρα. Σε μύζη φρέσκια γη, ας πούμε. Μια χαρά. Αυτό που μπορεί να ψάξει στο εγχείρημά μας που κάνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε τεχνολογίες που μπορούμε να εφαρμοστούμε στην πόλη. Κάνουμε ένα εγχείρημα που φτιάχνουμε μια αυτάρκη πιστική μονάδα. Προσπαθούμε να βρούμε όλες τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος να τις καλύψουμε. Σε ένα ανώτερο αξιακό επίπεδο, ανώτερο όταν εννοώ διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα, που είναι κεντρίζει περισσότερο στον ανταγωνισμό. Εμείς θέλουμε τον συναγωνισμό. Τώρα συνήθω πάρα πολλά, είναι πολλά πράγματα. Είναι να είμαστε ανοιχτά στον κόσμο, κάνουμε εργαστήρια, έχεις το που θέλετε. Άμα θες αφήνεις τα στοιχεία στο μέλη, σου στείλουμε πρόσκληση. Το Solidarity Mission, στα ελληνικά αλληλέγγυα προσκομή, είναι μια ομάδα με την οποία προσπαθούμε να διευκολύνουμε το έργο των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Το site μας είναι solidaritymission.org. Και στο site αυτό, η πρώτη δράση που έχουμε κάνει είναι να δημιουργήσουμε ένα εμβλετήριο στο οποίο καταφορούνται οι δομές αλληλεγγύης και επίσης καταφορούνται οι κοινότητες αυτάρκειες. Κάθε εκπρόσωπο, είτε δομής είτε κοινότητας, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέσα στο site, έχει την ελευθερία αυτή δηλαδή, ώστε να ενημερώνει το προφίλ του και από εκεί και πέρα να ενημερώνει και το ημερομήνιο των δράσεων. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνεται όλες οι δομές και όλες οι κοινότητες αυτάρκειες. Θεωρείται πλατφόρμα δηλαδή. Η πλατφόρμα είναι η πρώτη μας δράση. Η πλατφόρμα είναι η πρώτη δράση του Solidarity Mission. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες σχεδιάζουμε, όπως για παράδειγμα το να δημιουργήσουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Να ξεκινήσουμε από τη βάση λοιπόν, από τους ανθρώπους. Αρχικά τους γονείς. Δεύτερον, γενικότερα τους ενήλικες. Και ο μεγάλος στόχος είναι από Σεπτέμβριο να λειτουργήσουμε το πρώτο αλληλέγγυο σχολείο, το οποίο θα αφορά παιδιά δημοτικού. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να συνδέουμε τον κόσμο με όλο αυτό και ταυτόχρονα να βγάζουμε κάποιες ομάδες που βοηθάνε όλο αυτό. Το στηρίζουν έτσι πιο δυνατά. Ενώνουμε τις τελείες. Υπάρχει ανταπόκριση ζεστή ή πώς το βλέπετε? Υπάρχει πολύ ζεστή ανταπόκριση. Βέβαια, παίρνει κάποιο χρόνο κάποιος να εμπιστευτεί όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάτι ξεκινάει, στην αρχή δεν είναι τόσο καλό. Το βλέπουμε, ψάχνουμε τι υπάρχει από πίσω. Μόλις ξεκαθαριστεί η πρόθεση και κυρίως όσοι μας γνωρίζουν και προσωπικά και βλέπουν ότι στην ουσία είμαστε απλοί άνθρωποι. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας. Στην πορεία έρχονται δίπλα μας, πιανόμαστε όλοι μαζί χέρι-χέρι και χτίζουμε έναν αλληλέγγυο κόσμο σήμερα. Θα σου πω. Περίπου μιλάμε τώρα για τους συντονισμένους δέκτες. Έτσι. Γιατί σε ένα λεκανοπαίδιο 4 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου μπορούμε και καλύπτουμε τοπικά, δηλαδή έκταση το 80%, αυτό σημαίνει ότι καλύπτουμε περίπου 3 εκατομμύρια. Όχι, τώρα σε αυτά τα 3 εκατομμύρια. Μάλλον γεωγραφικά που είπε, δεν είναι. Μην φοράζει, γιαγιά. Οκ. Αλλά ούτε. Αλλά ούτε. Okay.